pod.gr. Η Παγκόσμια ημέρα ποίησης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου και τα εύσημα πρέπει να δοθούν στον Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, και να οριστεί συγκεκριμένη μέρα γι' αυτό. Η εισήγησή του έφτασε με επιστολή στα χέρια του ποιητή και μελετητή της ποίησης Κώστα Στεριόπουλου, προέδρου τότε της Εταιρείας Συγγραφέων. Η ποιήτρια Λίδια Στεφάνου πρότεινε ως ημέρα εορτασμού την 21η Μαρτίου, την ημέρα της Αιαρινής Ησημερίας, που συνδυάζει το φως από τη μια και το σκοτάδι από την άλλη, όπως η ποίηση, που συνδυάζει το φωτεινό της πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό πολλές φορές πρόσωπο του πένθους. Η πρώτη μέρα ποίησης γιορτάστηκε το 1998, στο παλιό ταχυδρομείο της πλατείας Κοντζιά. Ετοιμάστηκε με ελάχιστα έξοδα και πολύ εθελοντική δουλειά και είχε μεγάλη επιτυχία. Την επόμενη χρονιά, ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO, εισηγήθηκε στο εκτελεστικό συμβούλιο του οργανισμού 21η Μαρτίου να ανακηρυχθεί Παγκόσμια ημέρα ποίησης, όπως 21η Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Γάλλοι, Ιταλοί, Τινήσιοι και άλλοι πρέσβεις από χώρες της Μεσογείου υποστήριξαν την εισήγηση και η ελληνική πρόταση υπερψηφίστηκε. Τον Οκτώβριο του 1999, στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι, 21η Μαρτίου, ανακηρύχθηκε Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Η Ελλάδα μπορεί να είναι υπερήφανη για τους ποιητές της. Έχει κερδίσει 2 Νόμπελ, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι και μεγάλοι ποιητές. Ένας από αυτούς είναι ο τεράστιος Κωνσταντίνος Καβάφης. Για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας δεν προτάθηκε ποτέ από κανέναν, αν και πολλοί λογοτέχνες σε όλο τον κόσμο ήταν έντονα επηρεασμένοι από τον ίδιο. Από την άλλη, ο Παλαμάς, ο πολέμιός του, αν και βρέθηκε αρκετές φορές υποψήφιος για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας μεταξύ των ετών 1926 και 1940, δεν το πήρε ποτέ. Όμως η ακτινοβολία και η αδιάλειπτη επιρροή της ποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη παγκοσμίως, όχι μόνο στα γράμματα, αλλά και συνολικότερα στις τέχνες, είναι αδιαμφισβήτητη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, γνωστοί ηθοποιοί απαγγέλνουν στον Α εμβληματικά ποίηματα που αγαπήσαμε. Γιώργος Νούσης, Μισή ώρα. Μήτε σε απέκτησα, μήτε θα σε αποκτήσω ποτέ, θαρώ. Μερικά λόγια, ένα πλησίασμα όπως στον μπαρ προχθές και τίποτα άλλο. Είναι, δε λέγω, λύπη. Αλλά εμείς της τέχνης, κάποτε μένδεση του νου, και βέβαια μόνο για λίγη ώρα, δημιουργούμεν ειδονή, η οποία σχεδόν σαν ηλική φαντάζει. Έτσι στο μπαρ προχθές, βοηθώντας κιόλας πολύ ο ευσπλαχνικός αλκοολισμός, είχα μισή ώρα τέλεια ερωτική. Και το κατάλαβες, μη φαίνεται. Και έμεινες κάτι περισσότερον επίτηδες. Ήταν πολύ ανάγκη αυτό, γιατί με όλη τη φαντασία και με το μάγο ενόπνευμα χρειαζόταν να βλέπω και τα χείλη σου. Χρειαζόταν να είναι το σώμα σου κοντά. Γιάννης Ασκάρογλου, Ένας γέρος. Στο καφενείου του Βουερού, το μέσα μέρος, σκυμμένος στο τραπέζι κάθεται ένας γέρος με μια εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά. Και μες των άθλιων των γυρατιών την καταφρόνια σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια που είχε και δύναμη και λόγο και μορφιά. Ξέρει που γέρασε πολύ. Το νιώθει. Το κοιτάζει. Και εντούτοις ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει σαν χθες. Τι διάστημα μικρό. Τι διάστημα μικρό. Και συλλογέται η φρόνηση πώς τον εγέλα και πώς την εμπιστεύονταν πάντα. Τι τρέλα. Την ψεύτρα που έλεγε «Αύριον, έχεις πολύν καιρό.
θυμάται ορμές που βάσταγε και πόση χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του γνώση κάθε ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπέζει. Μα από το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται, ο γέρος εζαλίστηκε και απικυμάται στο καφενείο ακουμπισμένος στο τραπέζι. Γιούλη Τσαγκαράκη, Θερμοπύλες. Πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. Τραϊάννα Ανανία, Να μείνει. Η ώρα μία τη νύχτα θα ήτανε, ή μια μισή. Σε μια γωνιά του καπηλιού, πίσω από το ξύλινο το χώρισμα, εκτός ημών των δύο, το μαγαζί όλους διόλου άδειο. Μια λάμπα πετρελαίου μόλις το φώτιζε. Κοιμούντανε στην πόρτα ο αγρυπνισμένος υπηρέτης. Δεν θα μας έβλεπε κανείς. Μα κιόλας είχαμε εξαφθεί τόσο πολύ που γίναμε ακατάλληλοι για προφυλάξεις. Τα ενδύματα μισοανοίχθηκαν. Πολλά δεν ήσαν, γιατί επήρωνε θείος Ιούλιος μήνας. Σάρκας απόλαυσης ανάμεσα στα μισοανοιγμένα ενδύματα. Γρήγορο σάρκας γύμνομα, που το ίνταλμά του 26 χρόνους διάβηκε και τώρα ήλθε να μείνει μες στην ποιήση αυτή. Στάθης Μαντζόρος, Απολύπιν ο Θεός Αντώνιον. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Γιώργος Παπαπαύλου, Γκρίζα. Κοιτάζοντας ένα οπάλιο μισογκρίζο, θυμήθηκα δυο ωραία γκρίζα μάτια που είδα. Θα είναι 20 χρόνια πριν. Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε. Ύστερα έφυγε θαρρός στη Σμύρνη για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδωθήκαμε. Θα ασχήμισαν αν ζει τα γκρίζα μάτια. Θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Μνήμη μου, φύλαξε τα σύ ως ήσαν και μνήμη, ό,τι μπορείς από τον έρωτά μου αυτόν, ό,τι μπορείς, φέρε με πίσω απόψη. Κόρα Καρβούνη, απ' τις 9. 12:30. Γρήγορα πέρασε η ώρα απ' τις 9 που άναψα τη λάμπα και κάθισε εδώ. Κάθομουν χωρίς να διαβάζω και χωρίς να μιλώ. Με ποιον να μιλήσω κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό. Το είδωλον του νέου σώματός μου απ' τις 9 που άναψα τη λάμπα ήλθε και με ύβρε και με θύμισε κλειστές κάμαρες αρωματισμένες και περασμένη ηδονή, τη τολμηρή ηδονή. Και επίσης με έφερε στα μάτια εμπρός δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι. Κέντρα γεμάτα κίνηση που τέλεψαν και θέατρα και καφενεία που ήσαν μια φορά. Το είδωλον του νέου σώματός μου ήλθε και με φέρε και τα λυπητερά. Πένθη της οικογένειας, χωρισμοί, αισθήματα δικών μου, αισθήματα των πεθαμένων, τόσο λίγο εκτιμηθέντα. 12:30. Πώς πέρασεν η ώρα. 12:30. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Ηλιάνα Μαυρομάτη, Τύχη. Χωρίς περίσκεψην, χωρίς λύπην, χωρίς εδώ, μεγάλα και υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τύχη. Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι. Το νου μου τρώγει αυτή η τύχη. Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχον. Αχ, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Βίκη Παπαδοπούλου, Κεριά. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν.
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων. Τα πιο κοντά βγάζουν καπνών ακόμη. Κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, πολύ σπανίος. Είναι ένας γέροντας, εξυντλημένος και κυρτός. Σακατεμένος από τα χρόνια και από καταχρήσεις. Σιγά βαδίζοντας διαβαίνει το σοκάκι. Κι όμως αν μπει στο σπίτι του να κρύψει τα χάλια και τα γυρατιά του, μελετά το μερτικό που έχει ακόμη αυτός στα νιάτα. Έφηβοι τώρα τους δικούς τους στίχους λένε. Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν οι οπτασίες του. Το υγιές, ειδονικό μυαλό των, η εύγραμμη σφιχτοδεμένη σάρκα των, με τη δική του έκφανση του ωραίου συγκινούνται. Έλενα Μεγκρέλη, του Πλοίου. Του μοιάζει βέβαια η μικρή αυτή με το μολύβι απεικόνησής του. Γρήγορα καμωμένη στο κατάστρωμα του Πλοίου, ένα μαγευτικό απόγευμα. Το Ιόνιον πέλαγος ολόγυρά μας. Τον μοιάζει. Όμως τον θυμούμε σαν πιο έμορφο. Μέχρι παθήσεως ήταν αισθητικός και αυτό εφώτιζε την έκφρασή του. Πιο έμορφος με φανερώνεται τώρα που η ψυχή μου τον ανακαλεί από τον καιρό. Από τον καιρό. Είναι όλα αυτά τα πράγματα πολύ παλιά. Το σκίτσο και το πλοίο. Και το απόγευμα. Βαγγέλης Αλεξανδρής. Το μεγάλο όχι. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι. Και λέγοντάς το, πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, εις όλην τη ζωή του. Ήταν το podcast «Τη φάση» σήμερα με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. «Τη φάση» ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μία προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.